Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την εμπειρία της Αργεντινής, με τις ομοιότητες αλλά και με τις μεγάλες διαφορές από την περίπτωση της Ελλάδας, είναι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε τη δραματική εμπειρία της χρεοκοπίας στην οποία οδήγησε τη χώρα η κυβέρνηση που ήταν προσιλωμένη στις συνταγές της λιτότητας και στις επιταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ταυτόχρονα να μελετήσουμε σε βάθος τις πολιτικές της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης, της τόνωσης της κατανάλωσης που κατάφεραν να οδηγήσουν από το 2003 και μετά τη χώρα στην ανάκαμψη και στην έξοδο από την κρίση.